ποτέ θα έρθουν γνωστικοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή 3 Μαρτίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου, δίχως τον Μάκη Κουρί. Όπως συμβαίνει κάθε Παρασκευή, ετοιμάζει το παρόν ο Μάκης Κουρίς. Θα είναι στα περίπτερα την Κυριακή. Αλλά με εκλεκτούς καλεσμένους, όπως πάντα, με τους οποίους θα δούμε σε λίγο την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που προσδιορίζεται, θα έλεγα, πάντα από την αξιολόγηση και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να δηλώνει αισιόδοξος. Και αυτό παρότι όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά και υπάρχουν δυσκολίες στο να κλείσει επιτέλους αυτή η αξιολόγηση, αφού οι θεσμοί ανεβάζουν συνέχεια τον λογαριασμό. Το Δέλτα Νιτάφ επιμένει στα 3,6 δις επιπλέον μέτρα, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να υπάρχει και το εναλλακτικό σενάριο ότι μπορεί να κλείσει η αξιολόγηση, όχι όμως και η συνολική συμφωνία. Τώρα, πώς αυτό θα γίνει τεχνικά, μένει να το δούμε. Ο κύριος Τόμας Βίζερ, πάντως, ο επικεφαλής του Euroworking Group, δήλωσε σήμερα ότι εάν ήθελαν οι εμπλεκόμενοι, η αξιολόγηση θα έκλεινε μέσα σε μία εβδομάδα. Τώρα, αν μας έλεγε ο κύριος Βίζερ και ποιοι από τους εμπλεκόμενους δεν θέλουν να κλείσει η αξιολόγηση, θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως εξελίξεις και στο μέτωπο των εθνικών μας θεμάτων και των ελληνοτουρκικών και έχει ενδιαφέρον η δήλωση που έκανε σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης. Ήταν στο φόρουμ των Δελφών και εξέφρασε φόβους για ατυχήματα στο Αιγαίο. Βεβαίως είπε ότι η στάση της ελληνικής πλευράς είναι ψύχραιμη και είναι η σωστή. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε μια έκθεση από το Bloomberg που μας βγάζει εμάς στην Ελλάδα στην τέταρτη θέση στον δείκτη μιζέριας, πίσω από την Βενεζουέλα, την Νότια Αφρική και την Αργεντινή. Είναι ένας δείκτης που μετράει, που έχει εκτιμήσεις και συνδυάζει τον πληθωρισμό με την ανεργία και την πτώση γενικά του οικονομικού επίπεδου. Και τέλος, συνεχίζεται η αναταραχή στην Νέα Δημοκρατία. Έχει και σήμερα καινούριο επεισόδιο μετά από συνέντευξη που φέρεται να έδωσε η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Τι ακριβώς έγινε με αυτό? Νωρίτερα σε δελτίο τηλεοπτικού σταθμού του Αντένα παρουσιάστηκε συνέντευξή της στην εφημερίδα Ειδήσεις που θα κυκλοφορήσει αύριο. Σε αυτή την συνέντευξη η κυρία Παπακώστα φέρεται να αμφισβητεί την γραμμή του Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Μητσοτάκη, να λέει ότι θα ψηφίσει ή πρέπει να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία θετικά μέτρα, τα αντίμετρα που λέει η κυβέρνηση, καθώς επίσης ότι αν και μετά την αξιολόγηση η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει να βάζει θέμα εκλογών, τότε θα έχουμε γίνει γραφική. Αυτό προκάλεσε αναστάτωση στην Πειραιώς, έγιναν οι σχετικές εκεί συνεννοήσεις και τα λοιπά και τελικά το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε μια σύντομη δήλωση της κυρίας Παπακώστα που λέει ότι συνέντευξη δεν υπήρξε. Τηλεφωνική επικοινωνία μόνο υπήρξε και όσο με αφορά λειτουργώ πάντα θεσμικά και στηρίζω τις αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της συντασσόμενη με την κρατούσα θέση. Τόσο σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, όσο και στην ανάγκη εκλογών. Το παρασκήνιο εδώ πέρα λέει ότι αφού ενημερώθηκε η Πειραιώς, το ηγετικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις δηλώσεις που θα κυκλοφορήσουν κανονικά αύριο, επικοινώνησαν με την κυρία Παπακώστα και της είπαν ότι εφόσον αυτά ισχύουν, τότε θα διαγραφεί. Η κυρία Παπακώστα, προφανώς από την πλευρά της, είπε ότι τέτοια πράγματα δεν τα έχει πει σε επίσημη συνέντευξη, τα είχε πει ενδεχομένως σε συνομιλία με τον δημοσιογράφο και έτσι υπήρξε αυτή η διαρροή της τελικά, η δήλωσή της μάλλον στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.
Αυτά. Πάντως το θέμα στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι είναι βαθύτερο, γιατί είχαμε χθες και την διαρροή του κ. Μαϊμαράκη. Απασφάλισε, όπως λέμε, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος και στράφηκε εναντίον όχι μόνο του Γεωργιάδη και του Βορύδη, αλλά όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, φωτογράφιζε και τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος. Λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά με τους καλεσμένους μου. Ξεκινάω από αριστερά. Η κυρία Τζόρτζια Κοντράρου. Καλησπέρα. Ο καλός συνάδελφος από την πολιτικό συντάκτης από την εφημερίδα Επένδυση, ο Γιάννης Χριστάκος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Και από την δεξιά πλευρά μου, η κύρα Αδάμ, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, κύρα. Και ο κύριος Γιάννης Σαμέλης, δικηγόρος και οικονομολόγος. Καλησπέρα, κύριε Κουτζάνη, και εσάς και στους τηλεθεατές. Να μην ξεκινήσω από την αξιολόγηση που έτσι κι αλλιώς θα τα δούμε, αλλά κύρα, πώς σου φάνηκε αυτή η δήλωση του Αμερικανού πρέσβη σήμερα? Αναμενόμενη μου φάνηκε, διότι το ζούμε καθημερινώς το θέμα. Η τουρκική πλευρά, η τουρκική κυβέρνηση, ο κύριος Ερντογάν, επιδιώκει ένα ατύχημα στο Αιγαίο για να μπορέσει από εκεί και πέρα να το χρησιμοποιήσει ως άλοθη για τις επόμενες κινήσεις που έχει σχεδιάσει. Επιδιώκει θα το προκαλέσει. Επιδιώκει να προκληθεί ατύχημα στο οποίο θα ανταποκριθούμε εμείς για να δημιουργηθεί το άλοθη να υλοποιήσει μια πολιτική την οποία μόνος του δεν μπορεί να υλοποιήσει. Και πολύ σωστά η ελληνική κυβέρνηση δεν απαντά στις προκλήσεις. Εντάξει, έχουμε κάποια λογάκια του Υπουργού Άμυνας, εντάξει, κομμάτι αν γίνει. Αλλά συνολικώς η κυβέρνηση δεν απαντά. Δεν είναι και λίγο όμως τώρα να λέει ο Υπουργός Άμυνας, μάλλον να διαρρέει από το Υπουργείο ότι θα υπάρξει επέμβαση στην Κύπρο ή ότι δεν τον παίρνει τον Ερντογάν να κάνει κάτι στο Αιγαίο. Αυτό είναι σαν να του λέει, ας πούμε, για άλλα να μετρηθούμε. Γι' αυτό λέω διάφορα λογάκια. Πιο ψύχρεμος σήμερα και τον... Διάφορα λογάκια, γι' αυτό συνολικά η κυβέρνηση είναι πολύ πιο ψύχρεμη από το Υπουργό. Ο Βίτσας, ο αναπληρωτής, τον ψιλοάδιασε κιόλας σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι η κυβέρνηση συνολικά είναι πολύ πιο... δείχνει μέχρι στιγμής να είναι πολύ πιο... και το στράτευμα δείχνει να είναι πολύ πιο ψύχρεμο από τα λεκτικές ακρότητες του Υπουργού Άμυνας. Λέω και ξελέω, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Είναι πολύ σωστή η κίνηση της ελληνικής πλευράς να μην τσιμπάει στις προκλήσεις. Βεβαίως, αυτό που είπε ο Αμερικανός πρέσβης είναι μία ανησυχία στο διηνεκές. Και μία ανησυχία η οποία θα μεγενθύνεται όσο πλησιάζουμε την ημερομηνία του δημοψηφίσματος, των εκλογών τέλος πάντων, δημοψηφίσματος στη Τουρκία. Εγώ εκτιμώ ότι δύο περίοδοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Μία λίγο πριν το δημοψήφισμα και μία λίγο μετά. Και το λέω αυτό, το εικάζω, διότι αν ο κύριος Ερντογάν και οι δικοί του άνθρωποι καταλάβουν ότι το πιθανό πραγματικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν θα είναι αυτό που θέλουν, ενδεχομένως να προσπαθήσουν να συσπυρώσουν με αύξηση της έντασης στο Αιγαίο το ποσοστό των ανθρώπων που θα ψηφίσουν υπέρ αυτών. Ομοίως, ακόμα και μετά το δημοψήφισμα, εάν το πραγματικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος υπολείπεται κατά πολύ αυτού που θα ήθελε ο κύριος Ερντογάν, δηλαδή υπάρχει πυρήνα σοβαρός αντίστασης εναντίον του μέσα στην Τουρκία, ενδεχομένως και μετά το δημοψήφισμα θα θελήσει να συσπυρώσει και πάλι ή να σπάσει τους πυρήνες, προκαλώντας κάποια μεγαλύτερη ένταση έως του βαθμού ατυχήματος στο Αιγαίο. Άρα η δήλωση του πρέσβη έχει σημασία. Εκτιμάς, κύρα, ότι πάλι θα είμαστε εμείς η αιχμή του δόρατος για να πιέσει ο Ερντογάν την Ευρώπη? Δεν έχει σχέση αυτό. Ο Ερντογάν την Ευρώπη την πιέζει μια χαρά. Με μια πίεση ή μια πρόκληση που έχει στην Ελλάδα, ο Ερντογάν... θα κερδίσει όταν έχει απέναντί του να αντιμετωπίσει μια Αμερική και μία Ρωσία, οι οποίοι μάλλον φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει για τη δημιουργία του κουρδικού κράτους. Θέλω να πω ότι τι με το να εκτονώσει
αυτή την πίεση που δέχεται στην Ελλάδα, τι θα πετύχει, τι θέλει να πετύχει. Δεν μίλησα ούτε για εκτόνωση, ούτε για πίεση. Όχι, αυτό αναφέρθηκα... είναι γενικότερο το αυτό. Αυτό ναι, έτσι εμφανίζεται αυτό. Αναφέρθηκα στην προσπάθεια του Ερντογάν να συσπυρώσει δίπλα του και κοντά του το μέγιστο των ψήφων που μπορεί να έχει, σπάζοντας οποιοδήποτε πυρήνα αντίστασης. Δηλαδή ενισχύοντας, λες, τις εθνικιστικές αντιλήψεις που υπάρχουν μέσα στη χώρα. Θα μετέλθει διαφόρων μεθόδων ενδεχομένως. Μία από αυτές είναι και η σύμπληση με τους γρίζους λύκους. Ακριβώς, είναι μία από αυτές τις μεθόδους ενδεχομένως είναι να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο. Δι' αυτού του τρόπου, δηλαδή να αυξήσει την ένταση στο Αιγαίο, δεν πιέζει άμεσα την Ευρώπη. Έχει χιλιάδες τρόπους να πιέσει την Ευρώπη. Μάλιστα. Παραδείγματος χάρη το προσφυγικό. Το προσφυγικό μεταναστευτικό. Το οποίο την κάνουλα μπορεί να την ανοίξει. Συλλαμβάνοντας δημοσιογράφους ξένους, όπως έγινε με τον Γερμανό, όπως και έχει ανοίξει τώρα το διελκυστήντα. Θα το ξαναδούμε αυτό. Ναι, ίσως ο άνθρωπος, και δεν είναι σωστό να το λέω για ένα πολιτικό, όποιος και αν είναι αυτός, έχω λίγο την εντύπωση ότι φτάνει στο σημείο να απασφαλίζει. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι είναι ανήσυχος και δεν είναι απολύτως σίγουρος. Μάλιστα. Γιάννη, είναι αισιόδοξος ο Πρωθυπουργός μας για την αξιολόγηση? Αισιόδοξος είναι. Το έχει πει και άλλες φορές. Κοιτάξτε, τώρα, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο κομβικές, να μην το πω ημερομηνίες, περίοδοι όμως, μέσα στις οποίες πρέπει να γίνουν κινήσεις προς τα μπρος, διότι στην συνέχεια μετά η πορεία θα είναι μία αναστρέψιμη, με την έννοια ότι θα περάσει ένα 40ήμερο, λόγω εξελίξεων στην Ευρώπη εννοώ, διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι εκλογών κλπ, που δεν θα μπορούν να επικυρωθούν αποφάσεις, δηλαδή και συμφωνία να έχουμε, δεν θα μπορούν να επικυρωθούν αποφάσεις από το Eurogroup. Δεν θέλω να το αναλύσω τώρα αυτό, αν ο Dijsselbloem μπορεί να είναι, που νομικά, θεσμικά, δηλαδή βάσει του Maastricht μπορεί να είναι πρόεδρος Ευρωζώνης, αλλά δεν θα είναι υπουργός οικονομικών. Όλοι οι υπόλοιποι φωνάζουν αν μπορεί να προεδρεύει και αν το όργανο τελικά μπορεί να αποφασίσει. Άρα λοιπόν, για πολλούς και διάφορους λόγους, η 20η Μαρτίου, και το έχει πει δύο φορές ο Πρωθυπουργός αυτές τις μέρες, θα πρέπει να έχει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Το λεγόμενο, να θυμάστε, staff level agreement. Αλλά ακούγοντας και τον κύριο Βίζερ νωρίτερα στο φόρουμ των Δελφών, στο συμπόσιο των Δελφών, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού, αν τουλάχιστον πάρουμε την πλευρά των δανειστών που λένε ότι είναι όλα στο τραπέζι, και την μισή δήλωση ή πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Τεχνικά όμως, αυτό το πολιτικό κομμάτι, τεχνικά θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να μπορείς να φτάσεις σε αυτό το κείμενο, έτσι, γιατί κουράζουμε πολύ τον κόσμο με έννοιες. Υπάρχει ένα κείμενο που πρέπει να συνταχθεί, να υπογραφεί, και αυτό ουσιαστικά είναι το προήμιο του αν θα μπορεί στη συνέχεια να συνοδεύεται και από μια βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Έτσι. Και επειδή αυτό το κείμενο που θα συνοδεύσει το staff level agreement, τη συμφωνία τέλος πάντων για τα μέτρα, τα αντίμετρα, ό,τι περιλαμβάνει αυτό, θα πρέπει να προσαρτάται για να πάει μετά στην ΕΚΟΥΤΟΥ και να ζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα που η χώρα θέλει. Είναι εξαιρετικά δύσκολα τεχνικά κείμενα που, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ σχεδόν απίθανο να μπορούν μέχρι την 20η Μαρτίου να είναι έτοιμα. Όμως δεν παραβλέπω το γεγονός ότι, για να το λέει δύο φορές μέσα σε 48 ώρες ο Πρωθυπουργός, και να λέει και ο κύριος Βίζερ σήμερα από τους Δελφούς ότι αν όλοι το θέλουν, μπορούμε μέχρι την άλλη Παρασκευή να το δούμε. Ναι, αλλά δεν μας είπε ο κύριος Βίζερ πώς θα είμαστε μέχρι την άλλη Παρασκευή έτοιμοι, όταν την Τρίτη θα έχουν φύγει. Ναι. Αυτό ξέχασε να μας το πει. Και ποιος δεν το θέλει τελικά. Έτσι, γιατί εγώ απορώ με τα χαζά. Όχι με τα πολύ. Από τις δηλώσεις του δεν μας είπε ποιος δεν θέλει όμως. Εντάξει, εννοούσε, αν κατάλαβα εγώ καλά από τα όσα είπε, νομίζω ότι εννοούσε την ελληνική πλευρά. Έτσι κατάλαβα εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να εννοούσε και την πλευρά του Δουνουτού, που έχουν και τα δικά του θέματα εκεί. Είναι το Δουνουτού, το οποίο δεν έχει ακόμα αποδεχθεί, θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
παρά μόνον όταν δει τα πραγματικά. Γι' αυτό λέω ότι είναι σύνθετα. Μόνο λίγα δευτερόλεπτα, γιατί θέλω να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λέμε ότι είναι πολύ σύνθετο γιατί το καθένας έχει τη δική του στρατηγική. Δηλαδή, μπορεί να συμφωνούν ενδεχομένως στα μέτρα κάποια στιγμή, αλλά το δούνο του πρέπει να περιμένει να δει πού θα είναι αυτό το πακέτο των μέτρων για να αποφασίσει αν θα μπει στο πρόγραμμα. Η Κομισιόν δεν θέλει να περιμένει το δουνού του πότε θα ξεκινήσει. Επιμένει όμως το πακέτο των 3,6 δις το Δελτανικά. Είναι ένα θέμα έτσι αυτό. Λοιπόν, εδώ να καλωσορίσω και τον κύριο Βασίλη Πολυμερόπουλο, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ. Καλησπέρα σας, κύριε Πολυμερόπουλε. Δεν ξέρω αν εσείς είστε αισιόδοξος από την πορεία των διαπραγματεύσεων, αν συμμερίζεστε μάλλον την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού μας. Πρέπει να είναι μοναδικός Έλληνας ο οποίος είναι αισιόδοξος. Εμείς έχουμε τόσο μεγάλο διάστημα που έχουμε πάθει να βλέπουμε ελπίδες αισιοδοξίας, οπότε είναι μια κατάσταση που είναι πλέον συνηθισμένη. Πάντως δεν είναι σε αυτό το κύκλο της διαπραγμάτευσης, ο κλάδος των δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι και πολύ μέσα. Είναι οι συνταξιούχοι, μέσα. Όμως, ναι. Το αφορολόγητο συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Οι συνταξιούχοι είναι μέσα που είναι πλέον αδύναμος κρίκος. Δεν έχουν βάλει αυτή τη φορά πολύ στο δημόσιο. Ίσως λιγότερο από άλλες φορές, αλλά ξέρετε κάτι, είναι το θέμα των συνταξιούχων που είναι ο πλέον αδύναμος κλάδος σε όλη αυτή τη διαδικασία και ο πλέον αδύναμος κρίκος, οι οποίοι την πληρώνουν σε κάθε διαπραγμάτευση, ίσως περισσότερο από τους εργαζόμενους, γιατί οι εργαζόμενοι είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο έχουν έναν τρόπο αντίδρασης και αν δεν αντιδρούν είναι δικό τους σφάλμα. Αλλά οι συνταξιούχοι έχουν μικρότερες δυνάμεις για να αντιδράσουν και την πληρώνουν από ό,τι βλέπετε συνέχεια και συνέχεια. Πάντως θα πρέπει να ασφάλουν συνεχώς οι εργαζόμενοι, γιατί δεν βλέπουμε και μεγάλες αντιδράσεις, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια, ότι έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά το μέγεθος των κινητοποιήσεων. Υπάρχουν πολλές κινητοποιήσεις σε κλαδικό επίπεδο, σε συντεχνιακό εντός εισαγωγικών επίπεδο. Μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν υπάρξει για να είναι ένα έναυσμα να δώσει ένα εφαλτήριο για μια μεγάλη κινητικότητα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε και δύσκολα το αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει ένα τελείωτη γκρίνια, αλλά προτιμά να γκρινιάζουν στον καναπέ, να βρίζουν από τον καναπέ και όταν είναι να κάνουν την παρουσία τους ζωντανή. Είναι περίεργο αυτό, γιατί τα στοιχεία δείχνουν συνέχεια ότι το βιωτικό επίπεδο πέφτει. Χθες εμείς εδώ πέρα με τον Μάκης μετέδωσε και αυτή την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας που είχε το δελτίο του ΣΕΒ, που δείχνει ότι είναι δραματική η πτώση από το 2009 μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια τεράστια πτώση και αν λέει δείτε ότι έχουμε αυτοκίνητο και σπίτι, αλλά δεν έχουμε λεφτά. Ενώ υπάρχει αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Το έγραφε κάποιο γιατί ήταν ένας τίτλος. Υπάρχει μια τεράστια πτώση και αν δείτε και στους μισθούς, στις συντάξεις, στο βιωτικό επίπεδο συνολικά. Όμως έχει τόσο απελπιστεί πιθανόν ο κόσμος και δεν έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί μέσα από κάποιες πολυήμερες ίσως κινητοποιήσεις, γιατί παίρνει πλέον ελάχιστα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για το δημόσιο. Θέλω να σας πω ότι είναι τα δάνεια, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν πηγαίνει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τη μείωση των δανείων. Ένα μεγάλο μέρος έχει δάνεια με πάρα πολύ υψηλό επιτόκιο, 5%, 4,5% με 5,6%. Και υπάρχει αλήθεια, είναι μια δυστοκία να κινητοποιήσουμε τον κόσμο όσον αφορά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, διότι ένα από τα ζητήματα είναι δεν έχουμε πετύχει μία νίκη να δώσουμε, δεν έχουμε πετύχει μία ουσιαστική παρέμβαση η οποία να έχει έσει αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να αναδώσουμε έτσι έναν τόνο διαφορετικό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, υπάρχει μία πρόταση που θα ήταν ικανή να κινητοποιήσει τον κόσμο για να την υποστηρίξει, διότι η αντίδραση μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι η αντίδραση για την αντίδραση δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Πραγματικά ούτε δυνατότητα παρέμβασης, ούτε δυνατότητα να προωθηθεί ένα από τα αιτήματα και να υλοποιηθεί μια πρόταση. Μήπως υπάρχει ένα έλλειμμα διαμόρφωσης προτάσεων που θα μπορούσε ο κόσμος, η ΑΔΔ, οι διάφορες ομάδες, οι συνταξιούχοι, να την ακολουθήσουν, να την υποστηρίξουν και αν θέλετε να βγουν ακόμα και στον δρόμο για να την υποστηρίξουν αυτήν. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα τα οποία έπρεπε να κινητοποιούν τον κόσμο. Η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία, ξεφεύγω από το οικονομικό πρόβλημα, η έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία είναι τραγική. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά ούτε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ούτε αφορά ομάδες. Κύριε Μαλιμαλαπούλε, θα μπορούσε αυτό, ας πούμε, το θέμα να αντιμετωπιστεί με ένα γενικότερο
πλάνο της κινητικότητας στο δημόσιο. Δεν μπορεί να θα μου πείτε τώρα και τα νοσοκομεία θέλει μια εξειδίκευση, αλλά σε άλλους τομείς όμως. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θα σα πω. Ειδικά αυτό το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την κινητικότητα. Και η κινητικότητα θα μπορούσε να δώσει αποτελέσματα. Στα πρώτα στάδια, όταν υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, όταν υπήρχαν πλεονασματικό αριθμός εργαζομένων σε κάποιες υπηρεσίες, όταν κάποιες υπηρεσίες πάψαν να λειτουργούν, είτε επειδή κλείσαν είτε επειδή είχαν απαξιωθεί, τότε θα μπορούσε να είναι μια λύση. Τώρα, από πού να πάνε, ποια υπηρεσία έχει πλεόνασμα, ποιες είναι οι υπηρεσίες που έχουν πλέον τη δυνατότητα να δώσουν κόσμο. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα επανέλθω σε αυτό το ερώτημα, ειδικά για τις υπηρεσίες, τη διανομή και τη δυνατότητα υπάρχει στο επόμενο γύρο. Αλλά να πάω και στον κύριο Σαμέλη. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Σαμέλη. Εσείς είσαστε αισιόδοξος. Αισιόδοξοι. Εκφύσεως όλοι αισιόδοξοι πρέπει να είμαστε. Και πάντα υπάρχουν δυνατότητες για καλύτερες μέρες και θέσεις. Είμαστε φύση αισιόδοξη. Θέση. Θέση. Νομίζω υπάρχουν δύο ειδήσεις αυτές τις ημέρες, τις οποίες ταχυολογώντας τις μπορεί να δει κανείς και το παρόν και το μέλλον μας. Η μία είδηση είναι αυτή που μεταδώσατε χθες στην εκπομπή σας για την έκθεση του ΣΕΒ που αναδημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που έκανε μια περιγραφή της κατάστασης αυτά τα 7 χρόνια της κρίσης. Δηλαδή έδειξε ότι οι Έλληνες έχουν σε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκηση αυτοκίνητο, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι εγκλωβισμένα λόγω της έλλειψης ρευστότητας, δεν υπάρχει πλέον αγορά ακινήτων, αλλά έχουμε εκμηδένιση των χρηματικών, των τραπεζικών καταθέσεων. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι τα capital controls στην Ελλάδα πλέον είναι και άνευ αντικειμένου, γιατί ακόμη και αν αύριο το πρωί ανοίξουν οι τράπεζες και μπορεί κανείς να σηκώσει, δεν είναι πολλοί αυτοί οι τυχεροί οι οποίοι έχουν χρηματικά ποσά μέσα, από τα οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη και να τα χρησιμοποιήσουν αλλού. Αυτή ήταν η μία είδηση, η οποία περιέγραψε την όλη κατάσταση που έχει γίνει από την ώρα που η χώρα χρεοκόπησε μέχρι σήμερα. Η δεύτερη όμως είδηση, την οποία είδα και επιβεβαιώθηκε μάλιστα από επίσημα θεσμικά χείλη και μου φαίνεται η πλέον δραματική όλων, ήταν η είδηση που αναμετέδωσε αμερικανικός διαδικτυακός τόπος και επιβεβαιώθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα κάποιων δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ετησίως 150.000 θέσεων εργασίας. Υπενθυμίζω ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένας παγκόσμιος θεσμός, η οποία δανειοδοτεί και χρηματοδοτεί προγράμματα και συντάσσει διαρθρωτικά προγράμματα για αναπτυσσόμενες χώρες και όχι για ανεπτυγμένες. Δηλαδή έχει αυτή τη βασική διαφορά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρεται συνήθως σε χώρες του τρίτου κόσμου, σε χώρες που βγαίνουν από πόλεμο, σε χώρες οι οποίες βρίσκονται πραγματικά κατόπιν ερειπίων καταστροφής. Δηλαδή θέλουμε να λέμε ότι είμαστε καλά ενώ έχουμε φτάσει στη χρεοκοπία 5 φορές μέσα σε 3 χρόνια. Όχι, τι να λέμε, ας πούμε. Όχι, μα αυτό σας λέω. Τι χώρα είμαστε, δηλαδή. Ότι τελικά. Μα είμαστε. Όχι, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Γιατί ελληνικό κανάλι, είμαστε στην Ελλάδα. Μα ακριβώς. Αυτό σας λέω. Ότι το μέγεθος της χρεοκοπίας είναι τέτοιο και η ζημιά η οποία έχει γίνει στο επίπεδο του εργασιακού χώρου είναι με μια ανεργία που έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τέτοια που δημιουργήθηκε η ανάγκη. Εγώ δεν ψέγω την ελληνική κυβέρνηση που αποτάθηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα. Απλώς επισημαίνω το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο είναι αναγκάστηκε να πάει στον παγκόσμιο θεσμό, ο οποίος χρηματοδοτεί αναπτυσσόμενες και όχι ανεπτυγμένες χώρες. Με τη συμβολή της Κομισιόν, έτσι. Με τη συμβολή της Κομισιόν. Γιατί είναι τέτοια δραματική η ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας, που αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται η χώρα να βγει ποτέ από την κρίση. Σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις, έχουμε πάρει χρήματα. Ξέρουμε ακριβώς πόσα χρήματα και πού αυτά τα χρήματα έχουν επενδυθεί για να ξεβρεθούν θέσεις εργασίας. Τουλάχιστον η εκπρόσωπος τύπου αυτό είπε, ότι έχουμε πάρει χρήματα. Το σημαντικό ζήτημα είναι εάν δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Και είναι σημαντικό ζήτημα το αν θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, γιατί πέραν της κοινωνικής και της ψυχολογικής πτυχής του προβλήματος, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κάθονται άνεργοι, δηλαδή δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις πτυχές της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής οικογένειας, είναι ότι εάν δεν δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και αν δεν μπουν νέες γενιές στη δουλειά, κανονικές θέσεις εργασίας, όχι part-time, κανονικές, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτά τα προγράμματα είναι δράσεις οι οποίες αφορούν σε περιστασιακή εργασία, εποχική και συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Κανονικές δουλειές χρειάζεται. 495 ευρώ πέρα. Που αφορούν και τα ταμεία. Αν μπορώ να κάνω. Ναι, μία παρέμβαση σύντομη. Αυτή η εξαγγελία που ήρθε μέσω αμερικανικού site, διότι η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε κανένα εδώ από τους ηθαγενείς και που έπρεπε να παρέμβει
η Παγκόσμια Τράπεζα να το επιβεβαιώσει και εκπρόσωπο της Κομισιόν για να προστεθεί από κάτω και μία ράδα σε updated κείμενο του, του πολίτικου ότι ναι, έτσι είναι. Κατά την άποψή μου, αυτό που βγαίνει σήμερα, ότι η κυβέρνηση δηλαδή προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους επιπλέον δανεισμού για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, κατά την άποψή μου είναι μια πλήρης αποδοχή και επιβεβαίωση ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είχε καμία αναπτυξιακή πολιτική και παραδέχεται ότι δεν μπορεί να έχει αναπτυξιακή πολιτική. Να θυμίσουμε που είχε πάει πριν από λίγο καιρό στους Επιπλέον, αν μου επιτρέπεις, επιπλέον, αυτές οι θέσεις εργασίας, ναι, τελειώνω, αυτές οι θέσεις εργασίας που θα είναι εποχικές, δεν θα είναι μόνιμες, θα είναι για 6 μήνες, περάστε εσείς και ελάτε αυτά τα προγράμματα. Κατευθύνονται, διότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, κατά τα 2/3 ή στο σύνολό τους, σε εξάμηνες συμβάσεις στο δημόσιο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακή πολιτική, αυτό δεν είναι πολιτική εξέβρεσης θέσεων εργασίας, είναι ένας πρόσθετος δανεισμός με πολύ υψηλό επιτόκιο, γιατί η Παγκόσμια Τράπεζα δεν παίζει και από εκεί που έχουμε 0,5% ή 1% με τα χρήματα, τα 300 που έχουμε πάρει, θα χρεωθούμε άλλα 3-4 δις, δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό. Έχεις δίκιο να επισημαθεί, είναι δανεισμός και όχι χρηματοδότηση. 4,5 με 5% επιτόκιο, το οποίο πρέπει να το γυρίσουμε πίσω σε 10 χρονάκια. Εδώ εγώ να καλωσορίσω και τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης. Συγγνώμη, γιατί ιδιαίτερα από τις κυρίες, οι οποίες ιδιαίτερος τιμώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα πάμε σε διάλειμμα και θα αρχίσουμε το δεύτερο μέρος με τον κύριο Μητρόπουλο, μιας και μπήκαμε και στα θέματα που είναι και λίγο ως πολύ δικά του. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.